Δεν ξέρω τώρα, βλέπω ότι σπάσανε μια πόρτα εδώ και πήγαν να ανοίξουν το μηχάνημα της Alpha Bank. Το... Εδώ είναι κεντρικά σαν λουτρά, έτσι. Βέβαια, και οι γείτονες, λέει, απέναντι βλέπανε τους κλέφτες. Βγάλει ζημιά, βάλανε το εκρηκτικό μηχανισμό και έχει διαλύσει σχεδόν το μαγάζι. Είναι... Είναι μεγάλο στόχος το. Είναι μαγαζί, γιατί βάλαμε. Όχι, στόχος ήταν το ATM. Γιατί ήταν πάνω στο ATM. Ήταν οργανωμένη η δουλειά ή ήταν περαστική. Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω. Τι ακούσατε. Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ξέρουν. Λέτε, αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολλοί. Τέσσερις. Ναι. Με τι όπλα. Καλάσνικοφ, από ό,τι ακούστηκε. Ήταν μεγάλα όπλα, δεν ήταν. Πιστόλια. Όχι, όχι. Λοιπόν, 4 ώρα το πρωί σήμερα ήρθε ένα τζιπ με 4 κουκουλοφόρους, οι οποίοι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακροβολιστήκαν οι δύο με όπλα και απειλήσαν τον κόσμο που ήταν απέναντι. Οι άλλοι δύο σπάσαν την πόρτα του καταστήματος, βάλανε εκρηκτικό μηχανισμό πάνω στο ATM. Έγινε έκρηξη, η οποία έκανε φοβερές ζημιές μέσα στο κατάστημα. Κρυφτήκανε οι ίδιοι, μέσα σε 2 λεπτά μπήκανε μέσα, δεν μπόρεσαν να διαρρήξουν το ATM, πήραν τα όπλα, πήραν το τζιπ και φύγανε. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο εδώ στα Λουτρά? Στην περιοχή έχουν γίνει διάφορα περιστατικά, αλλά αυτή τη έκταση με όπλα, με χειροβομβίδες ή με κάποιον εκρηκτικό αυτοσχέδιο μηχανισμό, όχι. Περάστε μέσα να δείτε τη ζημιά, το μέγεθος της καταστροφής. Περάστε. Ορίστε. Καταγράψτε τη ζημιά. Καινούριο κατάστημα, 2 μηνών. Και εδώ, για δείξτε μας, η βόμβα που τη βάλαμε. Η βόμβα ήταν πάνω στο ATM. Ναι, μην ακουμπάτε μόνο. Ναι, φαίνεται. Ναι. Και από εκεί και πέρα έγινε και στο διπλανό κατάστημα δικών μου συμφερόντων και στους όπου βλέπετε τη ζημιά. Είχατε συναγερμό. Βεβαίως συναγερμό, από το συναγερμό. Αλλά από το ήτη. Από το ήτη. Δεν το ήθηκαν σε τίποτα, δεν φοβήθηκαν από τίποτα. Απήγησαν τον κόσμο, ήθελαν μόνο το ATM. Δεν πήραξαν κάτι άλλο μέσα στο μαγαζί, δεν πήραξαν ταμιακή, δεν πήραξαν τίποτα. Όχι, 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 όχι. Μόνο το ATM. Ο στόχος τους ήταν αυτό, που τελικά είναι ορολογιακή βόμβα. Έχω τρομάξει. Έχουμε σεκιουριτάδες, 4 που φυλάνε τη νύχτα. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Τι σεκιουριτάδες? Που φυλάνε τη νύχτα τα μαγαζιά. Τους πληρώνουν, δηλαδή, τους πληρώνουν οι ιδιοκτήτες για αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να φύγει από εδώ, γιατί κινδυνεύει το χωριό μας εδώ. Τι να κάνουμε σεκιουριτάς όταν ακούμε για Καλάσνικοφ? Να το πάρουν από εδώ και να το πάνε στην Κόρινθο. Να φύγει από εδώ. Να φύγει. Καταστρέφουν την κοπέλα. Έρχεται ο κόσμος, μπαίνει στο φαρμακείο, μπαίνει εδώ να ψωνίσει, να κινδυνεύουμε. Ντροπή μας. Ντροπή μας. Έχουμε τους Πακιστανούς. Τι κάνει ο Δήμαρχος? Μόνο να μιλάει και να λέει σαχλαμάρες. Ντροπή. Δραματικές σκηνές. Πανικοβλήθηκα. Δεν είναι η κατάσταση αυτή, ήταν πολύ έτσι ακραίο. Ήρθα πρόσωπο με πρόσωπο σχεδόν μαζί τους. Είχανε όπλα, Καλάσνικοφ. Της κακομοίρας γινόταν. Δηλαδή, τέσσερα άτομα. Και ήταν όπλα μεγάλη. Κανονικότατα και με τον νόμο τους. Ήταν σε απόσταση λιγότερο 10 μέτρων. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τίποτα. Έφερουσαν κουκούλες, γάντια, ήταν οργανωμένοι απόλυτα. Και ήρθανε, μπήκανε μόνο για το ATM και φύγανε. Ναι, μόνο για το ATM. Εδώ βλέπουμε η ζημιά έχει περάσει και στο διπλανό φαρμακείο. Πήρανε τίποτα από τα φάρμακα που χρειάζονται, συνταγές? Όχι. Τίποτα. Ήτανε καθαρά απόρρια, παράπλευρη απώλεια της έκρηξης που έγινε στο ATM. Δεν ενδιαφέρθηκαν να μπουν στο φαρμακείο? Όχι, για τίποτε άλλο.